υπήρξαν σε χωριανοί με γνώσεις βυζαντινής μουσικής. Το χωριό Γαλατάς Πρεβέζης, που είναι και δικό μου χωριό, είναι μετά τη Φιλπιάδα, Ρωμιά, Ριζοβούνη, Γαλατάς, ανάμεσα από τις Παπαδάτες και το Ριζοβούνη και σε υψόμετρο 180 μέτρα περίπου. Έχει μεγάλη ιστορία. Στο βιβλίο του Αθανασίου Στράτη από την Ελέα, η Λάκα Σούλη, και στη σελίδα 11 αναφέρεται στην ιστορία του χωριού μας από το 1856 και μετά. Αυτό θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του χωριανού μας Γεωργίου Μότσου, αν γράψετε στο κομπιούτερ Γαλατάς Πρέβεζας, Μπουλμετιώτικα και μετά ιστορίες. Οι παλαιότεροι άνθρωποι ασχολούνταν με την γεωργοκτηνοτροφία. Υπήρχε μεγάλη φτώχεια λόγω της γερμανοϊταλικής κατοχής, πολυμελής οικογένειας και τα έσοδα ελάχιστα. Όλοι στο μυαλό τους είχαν τη φυγή από τον τόπο, τουλάχιστον τα παιδιά τους να φύγουν να σπουδάσουν. Και φύγανε στις πόλεις και σπουδάσανε με χίλιες δυσκολίες. Και βγήκανε δάσκαλοι, καθηγητές, δικηγόροι, γιατροί, πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, στρατιωτικοί, αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι. Το χωριό μας, ενώ είναι μικρό σε πληθυσμό, το 2001 είχε 400 κατοίκους μαζί με τον συνοικισμό Ζερβού, έχει βγάλει μεγάλα αναστήματα, όπως τους Μποσαρέους, τους Ικαίους, τους Μουσαίους και άλλους. Αναφέρομαι διεξοδικά στα υποέκδοση από μνημονεύματά μου σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε όλοι και οι παλαιότεροι και τις ηλικίες μου, όχι μόνο για σπουδές, αλλά και ακόμα για αυτή την επιβίωσή μας. Και έρχομαι τώρα στα θέματα βυζαντινής μουσικής. Καταρχήν, ιερέα είχαμε τότε τον πατέρα Χιλία Κωνσταντινίδη από το Θεσπρωτικό. Αηδώνει πραγματικό. Μας αγίνευε μελωδική και δυνατή φωνή του. Στη σχολή Βελά είχε σε όλα τα μαθήματα 20. Μετά κάθε χρόνο, το Πάσχα ερχόταν από την Αθήνα ο Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, δικηγόρος από το χωριό μας και έψελε. Όταν μαθαίναμε ότι ήρθε ο Γιώργο Αλέξης Αναγνωστόπουλος, τρέχαμε όλοι, μα όλοι στην εκκλησία, να τον ακούσουμε, να τον απολαύσουμε. Στην Αθήνα έκανε μαθήματα βυζαντινής μουσικής. Έχει βγάλει και ένα βιβλίο το οποίο έχει γράψει όλο με το χέρι του, ακόμα και τα σύμβολα της βυζαντινής μουσικής. Ήταν και καλλιγράφος. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά θα του έκανε μία εκδήλωση για να τον τιμήσει για αυτά που έχει προσφέρει. Εγώ θα του πρόσφερα μία εικόνα του Αγίου Γεωργίου, την οποία αγιογράφησα καθότι είμαι και αγιογράφος. Και ο αδελφός μου ο Παναγιώτης, ο δάσκαλος, θα του προσέφερε το προτρέπτο του. Η εκδήλωση τελικά δεν έγινε για κάποιο λόγο και τα έργα μας αυτά τα έχουμε στο κοινοτικό κατάστημα του χωριού. Στη διαρκή έκθεση έργων ζωγραφικής, αγιογραφίας και ανάγλυφων, δικά μου και του Παναγιώτη. Την εποχή εκείνη σπούδαζε στη σχολή Βελά ο θείος του Κώστα, ο Νίκος Σπύρου Σταύρου, και μας έψηνε μερικά κομμάτια, αφού έκανε πρώτα παραλλαγή και μετά μέλος. Από τότε μου δημιουργήθηκε η επιθυμία να μάθω βυζαντινή μουσική. Το 1993, όταν ήρθα από την Άνσα στην Εδώνο Μαχία, είχα αναλάβει και ψάρτη στο χωριό Γαλατά. Συγχρόνως συνέχισα τα μαθήματα βυζαντινής μουσικής με τον Σπύρο Ιφαντή. Τότε που ψέρναμε εκεί, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Γαλατά, όλοι οι ρευτέροι ερχόταν και ο Κώστας, από πολύ μικρός αγώνα, πρωί-πρωί, με τον εξάψαλμο, στην εκκλησία και έπαιρνε κανένα κύριε ελέησον ή κανένα αμήν. Διακρινόταν από τότε για το βαθύ σεβασμό του στην εκκλησία και το μεγάλο ζήλο του για τα θεία. Είδα παιδί ξεχωριστό, γι' αυτό και πρόδευσε. Εκείνο που μας έκανε εντύπωση ήταν ότι από την παιδική του ηλικία έλεγε ότι εγώ θα γίνω μουσικός, θα γίνω ψάρτης, θα μάθω βυζαντινή μουσική και το έκανε πραγματικότητα. Σε αυτό συνέβαλαν και οι γονείς του, οι οποίοι με ενθουσιασμό και με όρεξη του δίνανε θάρρος και έγινε αυτό που ήθελε. Όλοι στο χωριό το είχα μάθει για αυτή την επιθυμία και όλοι απορούσαν πώς από τόσο μικρός λέει τι θα γίνει, τι θα σπουδάσει αργότερα. Ακόμα και η γιαγιά του, η Μαρία, συμφωνούσε σε αυτό.
Αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια και στον ίδιο Ρα και στον Ιωάννη και στη Μαριάννα, τους γονείς του. Ο Δημήτριος Παναγόπουλος, λαϊκός ιεροκήρυκας, σε μία του ομιλία λέει: «Τα παιδιά των κοσμικών ανθρώπων ανεβαίνουν απότομα και εύκολα πέφτουν, ενώ τα παιδιά των χριστιανών ανεβαίνουν ομαλά και σταθερά και με ταπείνωση». Το δεύτερο αυτό συμβαίνει και με τον Κώστα. Του ευχόμαστε και στο μέλλον να συνεχίσει το ίδιο και να μας δώσει καινούργια μελωδήματα και CD με βυζαντινή μουσική και πολλές εκπλήξεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Ράπτη. Εν συνεχεία θα δώσουμε το λόγο στον τελευταίο μελετή της απόψινής παρουσίασης, στον κύριο Πέτρο Χαρίτο, πτυχιούχο της εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής, μαθητή του κυρίου Ράπτη και ιεροψάρτης. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Επειδή τη χάνω να είμαι, πιστεύω, από τους πρώτους πτυχιούχους μαθητές του Κώστα, θα ήθελα να καταθέσω την εμπειρία μου αρχικά σαν μαθητής του Κώστα. Όπως είπε πριν ο Ηλίας, η Βυζαντινή έχει πάρα πολύ αυστηρούς κριτές. Και αυτό δεν έχει να κάνει από τη δικιά μου σκοπιά τόσο με την ορθογραφία, όσον αφορά το έργο και ειδικά στις μικρές κοινωνίες, αυτή η κριτική είναι ακόμα πιο έντονη. Γιατί, όπως γνωρίζετε, μαθαίνεται λόγω της μικρής κοινωνίας. Έχοντας εμπειρία και πάλι δάσκαλο στη Βυζαντινή μουσική, αυτό που εισέπραξα από τον Κώστα δεν ήταν μια αυστηρότητα η οποία τουλάχιστον φαίνεται όταν είμαστε εκτός της άσκησης αυτής της ιεροψαλτικής, γιατί βλέπουμε το ύφος, επειδή στην Εκκλησία συνήθως είναι αυστηρό, νομίζω ότι είναι έτσι αυστηρά και αυστηρή και η κατάσταση στη Βυζαντινή μουσική. Ο Κώστας είναι ένας πολύ άριστος συνεργάτης. Είναι πάρα πολύ καλοπροαίρετος. Τολμώ να πω, παρόλο που έχω τα διπλάσια σχεδόν χρόνια του, ότι ένιωθα σαν να είμαστε συνομιλικοί. Είναι πάρα πολύ εργατικός. Όπου υπήρχε κάποια από μέρους μου κάποια δυσκολία ή κάποια λάθος εκτέλεση, έδειξε απαράμινο ζήλος και ιδιαίτερη όρεξη στο να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε οτιδήποτε βρίσκαμε σαν εμπόδιο μπροστά. Με έκανε να νιώσω με τους άλλους συμμαθητές στη Βυζαντινή πάρα πολύ ωραία, έτσι άρεστα, σαν συνεργάτες. Έχουμε κάνει μια ωραία παρέα, να το πω έτσι, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ στο να εξελιχθώ και ο ίδιος. Τολμώ να πω ότι βλέποντας τον Κώστα να είναι τόσο εργατικός, παρέσυρε και εμένα στο δικό του ρυθμό και πιστεύω και τους άλλους αυτής της παρέας που είπα και ακολουθούμε μαζί του αυτό το ταξίδι. Όσον αφορά το βιβλίο, βέβαια οι προλαλήσεις της έχουν καλύψει το μεγαλύτερο μέρος. Αυτό που μπορώ να πω με τα λίγα που γνωρίζω είναι ότι αποτελεί μια επιτομή της Βυζαντινής μουσικής, η οποία είναι πάρα πολύ οκώδης όσον αφορά τις γνώσεις και την ύλη της. Μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους αυτούς που έχουν σχέση με τη Βυζαντινή και γνωρίζοντας ότι αποτελεί ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο, μπορεί να τους βοηθήσει στη δικιά τους ανέλυξη. Εύχομαι αυτή η προσπάθεια να είναι η απαρχή για νέες ανάλογες από ό,τι μας είπε προηγουμένως έτσι ισχύει. Και πιστεύω ότι με την ανάγνωση του βιβλίου από τους νέους ιεροψάρτες είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να προτείνουν τις γνώσεις της Βυζαντινής μουσικής. Συγχαρητήρια και εγώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Χαρίτο, την προλαλήσασα και τους προλαλήσατε εσείς. Ο καθένας από την πλευρά του έκανε μια κατάθεση της δικής του εμπειρίας μέσα από την γνωριμία του με τον κύριο Ράπτη, είτε στο πλαίσιο της διδασκαλίας ή ακόμη στο πλαίσιο της συναδελφικότητας. Εν συνεχεία, ο συγγραφέας του πονήματος θα αποδώσει βυζαντινούς ύμνους συνοδείας των κρατημάτων από τους μαθητές του. Πρόκειται για ύμνους επίκαιρους της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου.